Μη μου πεις ότι πετάξανε κάπου εδώ το παιδάκι μου. Όχι βέβαια, μην τρελαίνεσαι. Κάπου εδώ έχουν ξεφορτωθεί το κινητό της τηλέφωνο. Παύλο, έλα. Η μπαταρία. Μη την ακουμπάς. Αν έχει δακτυλικά αποτυπώματα, τότε μας χαμηγέλασε τύχη. Λοιπόν, θα πούμε αύριο στο στούντιο. Όχι. Θα έχουμε με την Αμάντα ηχογράφηση. Νομίζω θα μας πάρει όλη την πέρα. Άφησε με ησυχή. Κοριτσάκια, έχει αγριά σε μένα, κατάλαβες. Τι κάνεις, Δερκή. Τι είπαμε. Άρχισες πάλι τα ίδια. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου. Πώς να μην σπάσουν τα νεύρα μου. Παντού σκοτάδι. Δεν ξέρουμε αν είναι καλά. Για μένα είναι αυτά. Και όχι μένα. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει μια δουλειά. Άλλος θα πηγαίνει για μαγείρεμα, άλλος για ψώνια, άλλος για λογαριασμούς. Εσύ που ταξιδεύεις, παιδάκι μου. Σκεφτόμουν αν αυτό που βλέπω είναι αληθινό. Ποιο? Αυτή η ομορφιά. Έλα, πες το, αφού το βλέπω ότι κάτι τρέχει. Τι είναι? Απλά το τελευταίο μήνυμα που πήρα από τη Μυρτώ ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή, τι είναι περίεργο? Μου έστειλε καλά να περνάς και εκείνο το βράδυ είναι που ήμασταν μαζί στο μπαρ. Ανδρέα, πρέπει να σκεφτείς πολύ σοβαρά ποιος μπορεί να σου την έχει στημένη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έλα, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Για πες με εσύ, για πού ετοιμάστηκες και λάμπεις έτσι σήμερα, έχεις πρόβα? Όχι, απλώς σκέφτηκα να πάω στούντιο να δω ηχογράφηση της Αμάντας. Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ χρήσιμο. Ναι, φαντάζομαι. Ναι, είναι ωραία να τη δεις να δουλεύει από κοντά την Αμάντα. Είναι πολύ έμπειρη. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, φεύγω. Έλα μετά από το γραφείο να τα πούμε. Ξέρω τι έλαβες το πρωινό ντεματάκι. Φρόντισε να είσαι συνεργάσιμο. Μην κάνεις καμιά ανοησία με την αστυνομία. Το καλό που σου θέλω. Μέχρι τώρα δεν έχω πειράξει τρίχα από τα... Μην κάνεις καμιά ανοησία με την αστυνομία. Το καλό που σου θέλω. Το καλό που σου θέλω. Έλα, Παύλο. Πρέπει να έρθεις από εδώ. Έχω κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Καλημέρα. Καλώς το αγόρι. Γεια σου, Γιώργο. Θα μου φτιάξεις δύο καφεδάκια, ένα γλυκό και ένα μέτριο. Όπα ρε, όπα καφεδάκια πρωί-πρωί. Με την τσίπλα στο μάτι, με την τσίπλα στο μάτι. Έλα ρε, φίλε, χαλάρωσε κι εσύ. Εδώ το παιδί είναι δικό μας. Δεν θα εξυπηρετήσουμε το συγκάτοικό μου. Ειδικά μετά το σημερινό πρωινό. Μαρτία. Έχω χάσει επεισόδια εγώ, Συνέβη κάτι? Πρωινό στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι. Βλέπω το προσέχετε πολύ το κοριτσάκι μου, Και φυσικά το φροντίζω. Γι' αυτό και εγώ θα φτιάξω καφεδάκι. Ιδέες, έχω τα μέσα, τι, Το βλέπω, το βλέπω. Για πες μου, ρε Γιώργο, δεν μου εξηγείς. Τι μου τράκλαες εσύ, τις έμαθες να ρίχνει και τους άντρες, Μέρα, ένα καφέ. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα, ρε φίλε, είναι πολύ πρωί. Τι δεν άνοιξατε, και το κομμενάκι μέσα τι κάνει? Όπα, φίλε, πρόσχε λίγο τα λόγια σου. Όπα, ρε φίλε, σου θίξαμε τη ζάντα. Μίλα καλύτερα. Αλλιώς τι? Δεν θες να μάθεις αλλιώς τι? Τι λες, ρε, με απειλείς κιόλας. Εσείς, έλα, ρε. Σιγά. Ρε, τράβα, φύγε από εδώ μέσα. Σιγά, έλα, πω, θα φύγω, όπου γουστάρω εγώ. Σιγά. Εσύ τι είσαι εδώ? Δερβέναγα στο μαγαζί, ο νταβατζής της κυρίας. Τι πες, αυτό ήταν. Ελλάδο, ρε. Ρε, Γιώργο, πήσαμε τα σωριλικά. Σοβαρευτείτε, ρε. Ήρεμα, ήρεμα, ρε. Σοβαρευτείτε, ρε. Θέλε μαγαζί, ρε. Άντε, μπράβο. Σηκωφύγε. Σηκωφύγε. Κοίτα, ρε, φίλε, τι λες τώρα. Έμεινα, Ωρε, μπράβο. Αν και γκέι, το λέει η καρδούλα. Τον κέρδισε στον καφέ. Έρε με τους καφέδες σήμερα, κόκαλα έχουν. Να δεις, έχει βρει κάνα γαλανομάτι στο μπαρ και θα έχει πιάσει τον μπούρου-μπούρου. Μπούρου. Έτσι είναι, πουλάκι μου. Είναι και των δημοσίων σχέσεων τα γόρι μας. Μωρή, κάτσε να γυρίσει και θα στον φτιάξω εγώ. Στις πεπίτας δουλεύεις, κύριε, όχι στου Ξαπλόπουλου. Πόρου. Όλα τα πιάνεις, Από πουλιά άλλο τίποτα. Κι εσύ και ο άλλος. Κάτσε. Κάτσε να γυρίσει και θα στον συγυρίσω εγώ. Τι θα κάνεις, θα πας από το στούντιο?
Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Χθες είναι ακύρωσα την ηχογράφηση με όλα αυτά. Και την έβαλα για σήμερα. Ο Τίμος επιμένει, δεν μπορώ. Μου έστειλε και μήνυμα χθες το βράδυ. Καλά κάνεις να πας. Ο Ανδρέας δεν θέλει να κινήσουμε υποψίες. Θα σε πω εγώ. Τώρα με τι διάθεση θα τραγουδήσω. Ένας Θεός το ξέρει. Έλα τώρα, καλλιτέχνης είσαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι και η μάνα σου να πεθαίνει πρέπει να τα δίνεις όλα. Δίκιο έχεις. Να περάσουμε από το σχολείο της Δάφνης πρώτα. Μην αρχίζεις πάλι. Έχω λάβει τα μέτρα μου, γιατί ανησυχείς. Τόσο γρήγορα. Μου κάνει εντύπωση. Έχω πει σε ένα παιδί από την κλινική να προσέχει τη Δάφνη. Διακριτικά βέβαια. Και γιατί δεν μου το είπες από την αρχή. Στο λέω τώρα. Και κοίτα μην καταλάβει κάτι, γιατί θα νομίσει ότι την ελέγχουμε. Δηλαδή, και ακόμα και στη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να μας έχει βάλει στο μάτι, τρέμω. Δεν μας έχει βάλει κανείς στο μάτι. Ηρέμησε. Πώς είσαι τόσο σίγουρος. Δεν είμαι, απλά προσπαθώ να σκέφτομαι ψύχρεμα. Μου δίνεις κουράγιο πάντως. Τι σοϊ άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Πάμε. Ομπρέλα, έχεις. Αχ, θα με τρελάνει αυτό το παιδί. Γαμώ τους. Γαμώ. Λάκα. Τι έγινε, αγόρι μου, μας θυμήθηκες. Για μια στιγμή νόμιζα ότι πήγες στη Βραζιλία να μαζέψεις τους κόκκους. Με συγχωρείς, αλλά έμπλεξα σε μανούρα. Μη μου πεις. Έπαιξες ξύλο, λέγε, αγόρι μου. Λοιπόν, τα βαθές. Καλέ, τι να μάθω, τώρα ξεκίναγε να μου λέει. Σας παρακαλώ, πείτε μου λεπτομέρειες. Άκου. Μπήκε ένας τύπος στο μπαρ, φτιαγμένος, έτοιμος για καυγά. Και το όμορφο αγόρι από εδώ τα βάλε μαζί του και τον έβγαλε νοκάου. Βρε, είσαι και Νταρνιάν. Τι Νταρνιάν, Νταρνιάν, από τους τρεις σωματοφυλακές. Ναι, παιδί, μα έλα να σου πω τώρα. Τι Νταρνιάν, τι Νταρνιάν. Anyway. Τι λέει, Way. Anyway. Καλά, είσαι θεά, Πεπιτάρα. Να σας πω, αφήστε τα αυτά και πείτε μου λεπτομέρειες. Κοίτα, δεν έκανα και κάτι φοβερό. Απλώς προστάτεψα τη φίλη μου. Νομίζω οποιοδήποτε θα το έκανε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά ειλικρινά τώρα, δεν φοβήθηκες μου πως αυτός κρατούσε τίποτα. Σαν τι. Τι σαν τι. Σουγιά, ας πούμε. Τόσοι τρελοί κυκλοφορούν εκεί έξω. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έδρασα υποσυνείδητα. Να σου πω την αλήθεια, πάλι καλά που έφυγε, γιατί θα της είχε φάει χοντρά. Αχ, να σου πω. Αυτόν τον έχουμε παρεξηγήσει. Πολύ τεστοστερόνι, βρε παιδάκι μου. Δεν μου λες. Είσαι σίγουρος ότι είσαι από τους άλλους. Ψάχτ, ψάχτ, ψάχτ. Λοιπόν, ελπίζω να έχεις κάτι καλό να μου πεις. Περίμενε και θα δεις. Κάτσε. Έτοιμος. Πάμε. Μην κάνεις καμιά ανοησία με την αστυνομία. Το καλό που σου θέλω. Ρε εσύ. Αυτό είναι ένα μωρό που κλαίει. Ακριβώς. Αλλά στο βάθος. Ναι, σαν να βρίσκεται σε άλλο χώρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή έχει γίνει κι άλλη απαγωγή με ένα μωρό. Ή ο τύπος είναι τόσο βλάκας που έγραψε τον DVD δίπλα από το παιδί του. Λες να είναι κάποιος απελπισμένος πατέρας. Δεν θα τον ανοίξεις. Ναι, θα τον ανοίξω. Σε λίγο. Ανδρέα, ξέρω ότι γίνομαι φορτική, αλλά κάτι τρέχει και δεν μου λες. Τόσα χρόνια δίπλα σου, τις αντιδράσεις σου τις ξέρω. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι πάρα πολύ ζώρικο. Θα ήθελα να μείνεις μακριά από όλα αυτά. Δεν μπορώ και το ξέρεις. Δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσεις, είμαι εδώ να μου μιλήσεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να προσέξεις την εταιρεία τώρα που θα λείπω. Ό,τι πεις. Αυτό που κάνεις, που δεν μιλάς, είναι επικίνδυνο. Αν σου συμβεί το οτιδήποτε, δεν θα ξέρω πώς να σε βοηθήσω. Πάω να φέρω τα εισιτήρια. Φτάσαμε. Νωρίς φτάσαμε. Πάμε να πιούμε ένα καφέ, πριν πω στο στούντιο. Θέλω να περάσω από τον Ανδρέα. Μήπως έχει νεότερα. Δεν θέλω να τον αφήσω μόνο του τέτοιες ώρες. Έχεις δίκιο, βρε αγάπη μου. Θα κοιτάξω κι εγώ να ξεμπερδέψω νωρίς και να... πάω να δω μήπως χρειάζεται κάτι ήδη. Κάτι ξέχασες.
Η διορία σου τελειώνει σε 2 μέρες. Αν μέχρι τότε δεν έχεις τα φράγκα, κλάψτε το κοριτσάκι σου. Να ξέρεις, δεν παίζουμε και δεν θα δεχτούμε καμία καθυστέρηση. Μη βάλεις τα λεφτά πάνω από τη ζωή του παιδιού σου. Θα το μετανιώσεις. Ο κύβος ερήφθη. Σ' αγαπάω. Τι έγινε, είχαμε κανένα νέο? Τι νέο να έχω, ρε Σωτήρη? Στείλανε πάλι ένα καινούριο DVD με ένα βιντεάκι με αυτό το γελίο με τη μάσκα. Που λέει ότι έχω 2 μέρες διορία για να τους δώσω τα λεφτά. Και ότι το παιδί μου θα είναι καλά μέχρι τότε. Μετά... Εμένα δεν μου φτάνει αυτό όμως. Θέλω να τη δω. Θέλω να σιγουρευτώ ότι είναι καλά. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Λες και έχω επιλογή. Ό,τι και αν κάνω, πρέπει να το κάνω γρήγορα. Θα τα δώσεις δηλαδή? Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Όπως λέει και αυτό το καθήκη, δεν πρέπει να βάλω τα λεφτά πάνω από τη ζωή της κόρης μου. Πότε θα τα έχεις? Φεύγω σήμερα για Ελβετία. Ο Παύλος δεν μπόρεσε να βρει κάτι? Τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, ούτε και πιστεύω ότι μπορεί να βρει κάτι. Δείξε του εμπιστοσύνη. Έχει τις άκρες και τα μέσα για να πετύχει. Μην ξεχνάς ότι ήταν αστυνομικός πριν γίνει detective. Πού θα πάει? Θα το βρω το κάθαρμα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Να είσαι σίγουρος. Ξέρεις πόσο πεισματάρης είμαι. Και όταν το βρω, θα πληρώσει. Ο αλήτης θα πληρώσει, όποιος κι αν είναι, όπου κι αν είναι. Θα τον τζακίσω. Έχω τρελαθεί με αυτό που έγινε. Εγώ το ίδιο. Αφού ήθελα να κυρώσω και το σημερινό. Να μην έρθω στην ηχογράφηση. Αν νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά, μου κάνεις νόημα και το σταματάω εγώ. Θα πω στον Αντώνη ότι κάτι έρχεται σε μένα. Οκ. Okay. Αν και ειδικά σήμερα θα ήταν κρίμα να σταματήσεις. Που θα έχεις και ακροατήριο. Ακροατήριο? Mm-hmm. Θα έρθει μικρή. Ποια μικρή, η Μελίσσα? Μου είπε ότι θέλει να σε δει, να δουλεύεις, να πάρει μαθήματα από σένα. Μαθήματα? Τι με βλέπει δηλαδή, σχολείο? Με κάνει και νιώθω λίγο περίεργα αυτό. Γιατί? Ξέρω εγώ, νιώθω σαν... σαν μία δασκάλα με κότσο, με ρόζο στα χέρια, που κάθεται στο πιάνο και διδάσκει σολφές. Θα σου πήγαινε ο κότσος. Πολύ. Όσο για τα μαθήματα σολφές, η μικρή δεν έχει ανάγκη από τεχνική, αλλά από πάθος. Άρα, δεν θα σου μία απλή δασκάλα, αλλά μία δασκάλα του πάθους, ε! Και σε ένα σκήρυκα της κολακίας. Ναι, ρε μανά. Ναι, εντάξει, θα περάσω από εκεί. Κλέρκε! Yeah. Λέμε εδώ με τον Σπάικ να πάμε για καφέ με τα παιδιά μετά. Θες να έρθεις? Μπα, όχι, έχω να πάω στη μάνα μου. Α, καλά, εσύ χάνεις. Οκ, αντί για. Βασικά, κάτσε λίγο, Σπάικ. Θα κανονίσουμε μετά, οκ. Τα λέμε. Βασικά, ξέρεις τι, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να ψωνίσω. Θες να με συνοδεύσεις μιας και πας προς τα εκεί? Μπα, όχι, μωρέ. Θα κάτσω λίγο και μετά έχω να πάω για διάβασμα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα γυρίσω κι εγώ σπίτι να μαζευτώ μια φορά. Θα με κάνεις καλό παιδί εσύ, να ανησυχήσω. Δεν θα με πάρεις ποτέ σε σοβαρά? Όχι. Αν μάζευα τα όχι σου, θα ήμουν κάλπη δημοψηφίσματος. Εσύ τα όχι πάλι ναι θα τα έκανες. Δεν σε φοβάμαι. Πότε θα σταματήσεις να με αμφισβητείς? Όταν η γη θα σταματήσει να γυρίζει. Άσε με τώρα. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Πρέπει να γίνω μια δασκάλα του πάθους.
Πάντως, να ξέρεις, είμαι κι εγώ ανοιχτός σε μαθήματα. Τι μαθήματα? Πάθος. Να περάσω? Ναι, 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 έλα, πέρασε. Τι κάνετε, κύριε Δημαρά? Ήρθε να τον δω, όλο παράπονο μου κάνει. Πολύ καλά κάνετε. Η Αμάντα ξεκινά την ηχογράφηση. Να ανοίξω ήχο? Ναι, ναι, άνοιξε. Ευκαιρία να δεις τη γυναίκα σου να δράσει. Όχι, όχι, το άλλο. Οκ. Okay. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, έλα να πάρουμε μερικές αναπνοούλες, λίγο πιεσμένοι, να ανοίξουμε το διάφραγμα. Δεν είναι εκεί το διάφραγμα. Είναι πιο κάτω. Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Δεν σε συγχωρώ. Τι πρέπει να κάνω για να εξηλαιωθώ? Κάτι θα σκεφτώ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω με ένα κινέζικο δικής μου εμπνευσμένης συνταγής. Από ό,τι θυμάμαι δεν το έχεις με τη μαγειρική. Α, έχω κάνει άλματα πρόοδο. Α! Βέβαια! Τότε το συζητάμε. Στη διάθεσή σας λοιπόν, ωραία μου κυρία. Το σπιτικό μου ανοιχτό και τα σκυλιά δεμένα. Έχουν φοβερή χημεία, ε! Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τους. Το βλέπω. Πρέπει να φύγω όμως, έχω δουλειά στην Ελληνική. Μα, μείνε λίγο. Να τη δεις να τραγουδάει. Δυστυχώς τα περιστατικά δεν μπορούν να περιμένουν. Θα μπορέσω να θαυμάσω τη γυναίκα μου κάποια άλλη φορά. Θα τα πούμε το βράδυ. Το απόγευμα φεύγω για Ελβετία, σου είπα. Α, ναι, το ξέχασα. Καλό ταξίδι. Ξυπνάω μες τη νύχτα, θέλω να σε δω. Σε ψάχνω για ώρες, μα πού να σε βρω? Δεν είσαι εδώ και θέλω να σου πω κάτι. Γιατί φεύγετε κιόλας, δεν σας άρεσε η ηχογράφηση? Πολύ. Φαίνεται ότι περνάνε πολύ καλά εκεί μέσα. Ναι, περνάνε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, έτσι δεν λένε? Δεν χρειάζεται να μου κάνετε promotion εμένα για το CD της γυναίκας μου. Θα είμαι ο πρώτος που θα το αγοράσει. Δεν είπα κάτι. Ναι. Το ξέρω ότι λίγη διορία μου. Ναι, πρέπει να πάρω μια απόφαση. Λοιπόν, όπως είπε και ο Ιούλιος Κέσσαρας, ο Κύβος ρίφθη. Θα πάμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν είσαι εδώ και θέλω να σου πω κάτι. Έλα εδώ, είμαι μόνη. Τέρμα πια, τέρμα, τέρμα. Φτάσαμε πάλι στο τέρμα, τέρμα. Μη μου πεις και άλλο ψέμα, ψέμα. Γιατί δεν μπορώ. Καλημέρα. Γεια σου, Μάριε. Γεια σου, Μελισσά. Κερνάω καφεδάκι, θα έρθεις? Θα έρθω μετά. Εντάξει, περιμένω, ε. Οκ. Okay. Πες μου τι είμαι μες στη σκέψη σου. Νιώθω πόνο και ξέρεις. Φοβερία. Τέρμα, τέρμα. Φτάσαμε πάλι στο τέρμα, τέρμα. Μη μου πεις και άλλο ψέμα, ψέμα. Γιατί δεν μπορώ. Έλα εδώ. Τέρμα, τέρμα. Γεια σου, όμορφε. Φτάσαμε πάλι στο τέρμα. Τόσο πολύ μου φαίνεται. Έλα, κάτσε. Καλώς το που λένε μας. Ήρθες να πάρεις μαθήματα? Γιατί ναι. Δεν μπορώ. Έλα εδώ. Ήταν για μένα μια
πραγματικά που επέμενες να έρθω. Είναι υπέροχη. Μου έφτιαξε τη μέρα. Ναι. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχει πουλήσει την ψυχή της ο διάολο. Τέτοια φωνή αέρινη και συγχρόνως σκοτεινή. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι ένας άγγελος. Μάλλον ο Θεός την έδιωξε από τον παράδεισο και την έστειλε εδώ, κοντά μας. Πρέπει να τον ευχαριστήσω, ε. Έφυγε αυτός. Ναι. Πήγε να πάρει καφέδες. Θα σου φέρει και κάτι να φας. Δεν θέλω τίποτα από αυτόν. Τον φοβάμαι. Μην ανησυχείς. Έλα, σήκω να ξεμουριάσεις. Θέλεις λίγο νερό ή να πας τουαλέτα? Όχι, να φύγω θέλω μόνο. Σύντομα, κοριτσάκι μου. Σύντομα. Ελπίζω. Για βάλε λίγο να ακούσουμε. Μικρό, άκου να μαθαίνεις. Ξεχνάμε στη νύχτα, θέλω να σε δω. Σε ψάχνω για ώρες, μα πού να σε βρω. Δεν είσαι εδώ και θέλω να σου πω κάτι. Έλα εδώ, είμαι μόνη. Τι νομίζεις, τυχαία ήρθα μέχρι εδώ? Ήρθα για να κλέψω το μυστικό της επιτυχίας σου. Okay, σοβαρά τώρα. Ήμουν 100% σίγουρη ότι το σημερινό θα ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία για μένα. Ναι. Πάλι δεν υπάρχει τίποτα για να κλέψεις όμως. Δεν υπάρχει μυστικό επιτυχίας. Υπάρχει μόνο δουλειά. Πολύ δουλειά. Έτσι δεν είναι, Τίμω? Ακριβώς. Ωραία λοιπόν, αυτό θα κάνω. Ξέρω όμως ανθρώπους που πασχίζουν μια ζωή και δυστυχώς δεν κατάφεραν τίποτα. Εσύ όμως έχεις άστρο. Αλήθεια. Τη μισή από τη λάμψη σου να είχα και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο στον κόσμο. Είδες, να, ορίστε fan club. Με τέτοια λόγια πώς να μη σκίζει κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή. Και θα σκίζει για πολλά χρόνια ακόμα. Η νέα Αμάντα, θυμηθείτε το, θα αφήσει εποχή. Να σταματήστε τώρα και οι δύο. Πάντως εσύ, Μελίσσα, έχεις κάτι διαφορετικό. Πέρα από τη διάθεση να μάθεις. Τι εννοείς? Έχεις πείσμα. Πείσμα να πετύχεις. Το βλέπω στα μάτια σου. Ναι. Όσο γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Μόνο σε σένα ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στα δύσκολα εσένα να ζητάω. Κι εγώ ήθελα να σε δω. Μην το βάζεις κάτω. Κράτα γερά. Εύκολο είναι. Είναι στιγμές που νιώθω ότι ζω σε ένα κακό όνειρο. Θα τελειώσει μόλις ο Ανδρέας δώσει τα λεφτά. Το ελπίζω. Θα το κάνει, έτσι δεν είναι? Ενώ αυτό μου είπε πριν. Φυσικά. Κι εγώ μέχρι τότε θα έχω ετοιμάσει τα χαρτιά. Σε ευχαριστώ πολύ, το έμαθα. Για ό,τι κάνεις για μας. Μη με ευχαριστείς. Το ξέρεις πόσο σας αγαπάω. Πού είναι το κοριτσάκι μου τώρα? Πού το έχουν? Φοβάμαι, είναι μικρή, δεν ξέρω αν θα αντέξει. Θα περιμένει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να τη βρούμε. Έχω μια ολόκληρη, δεν αντέχω άλλο. Μην ανησυχείς. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να φύγω, να πάω σπίτι μου. Κάνε λιγάκι υπομονή. Θα πάψεις. Με ζάλισες. Οι γονείς μου θα έχουν τρελαθεί από την αγωνία τους. Καλά, γιατί μας το κάνετε αυτό? Τουλάχιστον αφήστε με να τους πάρω τηλέφωνο. Σε όλες τις απαγωγές έτσι δεν γίνεται. Και πού ξέρεις εσύ από απαγωγές? Από τις ταινίες. Τι νομίζετε ότι ο πατέρα μου θα σα δώσει τα λεφτά άμα δεν μάθει ότι είμαι ζωντανή? Δεν είναι ηλίθιος. Στις δικές σου ταινίες το θύμα τη βγάζει καθαρή. Βγάζει ήσυχη. Όχι, γιατί στις δικές μας ταινίες το θύμα ερωτεύεται τον απαγωγέα. Και μετά φεύγουν μαζί. Έλα, μην μου το παίζεις δύσκολη.
Δεν είσαι ξανά. Γένομαι! Άσε με! Τι είπες? Δεν παράτησε τη! Άστη! Αμάντα, τέλος. Με αυτό το τραγούδι θα μείνει στην ιστορία. Να τον ακούτε τον έμπειρο. Ναι, σένα περιμέναμε να μας το πεις, έμπειρε. Στο fan club τι λέει? Τι να πει και το fan club? Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει από σένα. Να σου πω την αλήθεια, μου ζήλεψα λιγάκι. Λοιπόν, Τιμό, θέλω να μπω κι εγώ στο στούντιο να γράψω το πρώτο μου CD. Χαλάρωσε. Κανείς δεν έγραψε CD με ένα τραγούδι. CD single όμως έγραψαν πολλοί. Okay, αν φτάνουν μέχρι εκεί οι φιλοδοξίες σου. Όχι βέβαια. Θα φροντίσεις εσύ για το κάτι παραπάνω. Ο συνθέτης και στιχουργός μου. Πρέπει όμως να σε πληροφορήσω ότι η μουσική δεν γράφεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος. Ωραία, και αυτός ο χρόνος σε πόσες μέρες μεταφράζεται? Δεν μίλησε για μέρες, μίλησε εγώ για μέρες, ρε παιδιά. Μελίσσα, να σου δώσω μια συμβουλή. Παρακαλώ. Φυσικά. Πρέπει να έχεις υπομονή σε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ μεγάλο προσόν. Ακούς? Άκουτε. Εγώ μέχρι να πάρω το πρώτο μου συντή στα χέρια μου, πέρασα από 40 κύματα. Άλλες εποχές τότε. Τώρα γίνονται όλα πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει εφήμερα, σουξεδάκια και τραγουδίστρια στα ζήτητα. Αν θες να γίνεις μία από αυτές, κανένα πρόβλημα, να. Σου γράφω εγώ. 10 τραγουδάκια και είσαι έτοιμη. Μόνο που εγώ σε είχα για κάτι πιο μεγάλο. Μάλλον έκανα λάθος. Με συγχαίρεσαι, τσουλάκι. Έχω έναν τρόπο να σε κάνω να μ' αγαπήσεις, θέλεις να σου δείξω? Ας την ήσυχη! Δουλειά σου εσύ! Η δουλειά μου είναι να την προσέχω. Και αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στο σημείο να βαράω σκοπιά για να την προστατεύω από σένα. Ρε, θα σου σπάσω τα μούτρα! Κάντο! Κάντο! Και έχω πάρει το αφεντικό με τη μία. Αυτή τη φορά δεν θα κολώσω, θα τον πάρω και θα το απ' όλα. Η επιτυχία μπορεί να έρθει εύκολα, η καταξίωση όμως όχι. Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά. Ιδιαίτερη αντοχή στα χαστούκια και κυρίως. Και κυρίως υπομονή, ναι. Όλα τα έχω εκτός από ένα. Ποιο? Το τελευταίο. Έχω τσακωθεί με την υπομονή. Κοίταξε τότε να τα βρεις μαζί της, γιατί θα τη χρειαστείς. Δεν μπορώ όμως. Θέλω να τραγουδήσω. Θέλω να ηχογραφήσω. Θέλω να. Να υπογράψεις αυτόγραφα. Ναι, why not? Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Σωστά, Αμάντα? Σωστά. Έχει αυτό τη γοητεία του. Κάνε εσύ τη δουλειά που πρέπει και όλα τα άλλα άστα. Και τι προτείνεις δηλαδή? Να κλειστώ μέσα στο σπίτι μου μέχρι να σου έρθει εσένα η έμπνευση? Ναι, να κλειστείς στο σπίτι σου και να περιμένεις. Μέχρι να τελειώσει το CD με την Αμάντα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το CD. Πόσο? Ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο! Με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς θέλουμε 2 χρόνια, 42 μήνες, 36 εβδομάδες. Θέλω να ξέρω. Θα περιμένεις όσο χρειαστεί. Σε αυτή τη συνεργασία βάζω όρους και εγώ. Αλλιώς αν δεν σ' αρέσει, να η πόρτα, ορίστε. Ξέρεις πόσοι συνθέτες υπάρχουν στην πιάτσα? Εσύ αποφασίζεις. Ο Αντρέας χειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ η Μυρτώ θα έχει επιστρέψει σπίτι. Το ελπίζω, γιατί δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια, αυτός ο detective δεν ανακάλυψε κάτι? Ο Παύλος. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Αντρέας δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν βρει αυτά τα καθάρματα. Θα το πληρώσουν ακριβά άμα πέσουν στα χέρια του. Όταν πέσουν στα χέρια του, θες να βρεις. Σωστά. Γιατί ο Αντρέας ξέρει να τιμωρεί, δεν ξέρει να συγχωρεί και το κυριότερο, δεν ξεχνάει ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνάει. Αγαπημένη Τζέιν, η κόρη μας έγινε ολόκληρη γυναίκα. Παρότι δεν είναι το βιολογικό σου παιδί, σου μοιάζει. Ίσως πάλι να τη βλέπω εγώ έτσι, γιατί η Μελίσσα είναι ό,τι μου έχει απομείνει από σένα. Λοιπόν, πάμε, φύγω. Το είχα ανάγκη. Θα είμαι κοντά σου. Όποτε με χρειαστείς. Μου λείπεις. Το ξέρεις ότι ακόμα και τώρα που ζω μέσα σε μια κόλαση... Μην το κάνεις αυτό. Μη μου λες πώς να αισθάνομαι. Σε παρακαλώ. Ζω πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα. Μην το κάνεις αυτό. Συγγνώμη. Ζητιανεύω την αγάπη σου. Μην τον αφήσεις να με πεινάει. Τέλειο!
πήγαινε να φέρεις κι άλλα. Κι άλλα! Έχεις καμιά αντίρρηση? Εντάξει, πάω. Άιντε. Μπλέξαμε. Είπες κάτι? Όχι, πάω. Ευχαριστούμε πολύ να μας ξανάρθετε. Εγώ ευχαριστώ. Φιλενάδα. Ναι. Ξεκίνα να διπλώνεις. Τι όλα αυτά. Μόνος μου. Μόνος σου. Εγώ πάω για βιταμινούλες. Οκ, ερχόμαστε. Τι έγινε? Τέλος για σήμερα. Μας θέλει ο Ανδρέας. Ναι. Θα κρατήσει πολύ αυτή η συνάντηση. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Άντε, γεια. Αχ, κοριτσάκι μου, τα δυο μας θα μείνουμε πάλι. Είμαι κι εγώ εδώ. Και δεν φεύγω αν δεν προβάρω το ένα και μοναδικό τραγούδι μου. Λοιπόν, αντέχεις να το ακούσεις άλλες 100 φορές? Αν αντέχω. Με μεγάλη μου χαρά. Να είμαι κι εγώ με τις βιταμινούλες μου. Τι έγινε, τελειώνουμε? Κάτσετε, η άλλη κατέβασε όλο το ράφι. Να σου πω, πώς κατάφερες να την πείσεις να πάρεις small, αφού ήταν extra large? Ποιο είναι το μυστικό σου? Αγάπη μου, είναι απλό. Πουλάω στην κάθε πελάτη σε αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή της και όχι το κορμί της. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θα μάθεις, βρε, έχεις δίπλα στην καλύτερη δασκάλα. Ήδη τα πας καλά. Τόσο που σκέφτομαι να σε κάνω υπεύθυνο καταστήματος. Γιατί, τι είμαι, ανεύθυνος καταστήματος? Αγάπη μου, τώρα είσαι ένας απλός υπάλληλος. Δεν ξέρεις όλα τα μυστικά της γυναικείας προσωπικότητας. Βέβαια, δεν είσαι και τελείως άσχετος. Ενώ λόγω της φύσης σου. Ναι, η φύση μου είναι το ατού μου. Εξόψεως πάντως, είσαι άντρας. Τι να κάνουμε, κάποια πράγματα δεν κόβονται. Υπάρχουν και τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Ναι. Αλλά όχι όπως θα θέλαμε εμείς τα κορίτσια. Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι σουξέ θα είχες στις γυναίκες. Ρε, παιδί μου, είσαι πολύ άντρουά για γκέι. Φυσικά, εγώ το είχα καταλάβει από την αρχή ότι την τεινάζεις την αχλαδιά. Μόνο την τεινάζω, την ξεριζώνω. Το καλύτερο είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Το κρύβεις καλά, τη Μούτσικο. Δεν θέλω να δίνω λαβές για την προσωπική μου ζωή. Ναι, αλλά σε μένα. Θα δώσεις μια λαβούλα. Τι? Φιλενάδα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Να σου πω. Τι σου είπε ο Ανδρέας το τηλέφωνο? Μας θέλει να μας δει. Πριν φύγει η Ελβετία. Όλη την ώρα το μυαλό μου ήταν σε αυτόν και τη Μυρτούλα. Μην ανησυχείς, δεν φάνηκε ούτως αλλού. Να σου πω πάντως, περίμενε. Πριν πάμε μέσα. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα φέρεις εις πέρας ό,τι έχεις αναλάβει. Ότι θα είσαι συνεπής με όλους και με όλα. Για τη συνεργασία μας μιλάς? Δεν συνεργάζεσαι μόνο μαζί μου. Εκεί μέσα υπάρχει... Άκουσε με. Εκεί μέσα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει επιγόντως δεύτερο τραγούδι από σένα. Η Μελίσσα μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα είσαι εσύ στα πάντα, πάντα και για πάντα. Ωραία, σε ευχαριστώ για την τιμή. Έχω μάθει να τελειώνω μια δουλειά πριν ξεκινήσω άλλη. Ωραία, σε λίγο θα έχει τελειώσει λοιπόν η δουλειά μας. Το πεδίο θα είναι ελεύθερο για νέες συνεργασίες. Δεν βιάζομαι. Άκουσε με. Το ξέρω ότι έχεις αγωνία για τη δική μας δουλειά. Αλλά εκεί μέσα υπάρχει ένας άνθρωπος που σε έχει περισσότερη ανάγκη από μένα. Η Μελίσσα αυτή τη στιγμή δεν περνάει μόνο το Γολγοθά της καριέρας της. Αλλά και ένα σοβαρότερο. Της έχουν απαγάγει την αδερφή. Χρειάζεται από κάπου να πιαστεί, να αντλήσει δύναμη. Δώστε σε παρακαλώ αυτό το τραγούδι. Μπορείς να σταματήσεις να είσαι τόσο ανώτερη από όλους και από όλα? Έχω μία κόρη. Την καταλαβαίνω. Όχι. Όχι. Έχεις μια καρδιά που χωράει τους πάντες. Όλο τον πλανήτη. Τις νομπ, τις κομπλεξικές, τις κακομαθημένες, τις εγωκεντρικές. Τις, να σου πω κάτι. Η Μελίσσα δεν είναι αυτό που δείχνει. Μπορεί να φαίνεται σκληρή από μέσα,
αλλά κατά βάθος είναι ευαίσθητη. Δεν ξέρω. Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που δείχνουν. Όχι, στην περίπτωση της Μελίσσα δεν ισχύει. Είναι αυτό ακριβώς που σου λέω. Το νιώθω. Το νιώθεις. Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Ίσως επειδή δεν έχω κάνει παιδί, γι' αυτό δεν το νιώθω εγώ. Θα μπορούσα να είχα κάνει μαζί σου. Αλλά βλέπεις, προτίμησες κάποιον άλλον. Πάμε. Καλημέρα, φιλαράκι. Τι κάνεις εδώ, ρε παλιό τόμαρο? Μιλά καλύτερα, δεν σε παίρνει. Είχαμε συμφωνήσει να μην ξαναπεράσεις. Εγώ δεν συμφώνησα τίποτα. Μόλις πάρω τα λεφτά μου, θα κόψω και τις επισκέψεις. Μεθαύριο το βράδυ θα τα έχεις. Μπορεί και αύριο το πρωί. Σήκω τώρα. Χλωμό το κόβω. Έτσι όπως τα έχεις κατώσει, η κλινική πάει για φούντο. Το να ξόδικο σκάει μετά τ' άλλο. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα, τι νόμιζες? Τι νόμιζες, ρε Δήμαρα, έτσι δεν σ' άφηνα. Έχω τα μάτια μου πάνω σου. Μαζί σου θα είμαι συνεπής. Το ελπίζω. Είναι κρίμα να χαλάσει το προσωπάκι της κόρης σου. Μοναχο κόρη δεν είναι. Μακριά από τη Δάφνη. Αυτή είναι η τελευταία φορά που σε βλέπω εδώ μέσα. Θα σε εξοφλήσω και μετά στα τσακίδια. Πρόσεχε τι εύχεσαι, αρχηγέ. Θα με ξαναχρειαστείς και σύντομα. Είσαι αρρωστάκι, αγόρι μου, όπως όλοι οι ζωγαδόροι. Κάτσε ξανά στην καρέκλα σου. Προς το παρόν. Τα λέμε. Ήθελα να σας δω οπωσδήποτε πριν φύγω για την Ελβετία. Θέλω τη βοήθειά σας. Ό,τι θες. Απλά ζήτα εδώ. Άκουσέ με. Χρειαζόμαστε καθαρά μυαλά για να φτάσουμε σε μία λύση. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι απαγωγείς κάνουν ένα μοιραίο λάθος. Αυτό το μοιραίο λάθος ψάχνω να βρω για να φτάσω στη Μυρτώ. Θέλω να την ακούσω. Δώσε μου να της μιλήσω. Μαμά. Κοριτσάκι μου, ψυχή μου. Κοριτσάκι μου, είσαι καλά? Σε λίγο αυτή θα καπακώσει ακόμα και την Αμάντα. Ναι, καλά. Αυτή. Αυτή. Τιμό, στρώσου και γράψε κανένα τραγούδι για το μωρό πριν την πάρει χαμπάρι κανένας άλλος και κλαις με μαύρο δάκρυ. Μίλησα με τη Μυρτούλα μας. Πώς, πότε, είναι καλά το παιδί? Πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει κάποιος τρόπος, ξέρεις εσύ κάποιο τρόπο να μπορούμε να εντοπίσουμε την κλίση? Η διορία σου τελειώνει σε 2 μέρες. Αν μέχρι τότε δεν έχεις τα φράγκα, κλάψτε το κοριτσάκι σου. Να σου πω, ρε θύμου, σου είχαν δώσει τα παιδιά ένα demo. Τι έγινε, έκανες τίποτα? Τι να σας πω, παιδί μου, ήσασταν πολύ καλοί. Με 2-3 καλές συμβουλές θα γίνετε η the best. Έλα, τηλεφώνησέ μου. Μην τρέπεσαι. Έλα. Ετοιμαζόμουν μόλις να σε πάρω. Πού είσαι? Σπίτι, γιατί?